Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να ανοίξω σήμερα βίντεο, αλλά μου ήρθε μία παραγγελία που έχω κάνει, μία μεγάλη αγορά που ήθελα πάρα πολύ καιρό, που έκανα πολύ κόπο για να το πάρω και πάρα πολλές διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν συμφωνούσαμε με τον Βασίλη αν έπρεπε να πάρουμε κάτι τέτοιο ή όχι. Όμως σήμερα μου ήρθε και σας άνοιξα να το δούμε μαζί. Θα το δούμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Έχουμε να κάνουμε πραγματάκια όμως μες τη μέρα. Τέλος πάντων, είναι μεσημέρι, πάμε τώρα να πάρουμε τα παιδιά. Τρέχω βασικά, απλά είπα να σας πω ένα για πριν ξεκινήσουμε. Πάμε να πάρουμε τα παιδιά από την πρώτη μέρα στο σταθμό. Μετά θα έρθει η κυρία Ελένη, θα ξεστολίσουμε το δέντρο, γιατί εκείνη θα είναι η γωνία για την καινούργια μου αγορά. Εκεί που έχω το δέντρο, θα σας δείξω τώρα την κούτα, είναι τεράστια. Μπορεί κάποιοι να καταλάβετε από τώρα τι είναι. Για κάποιους άλλους όμως θα είναι έκπληξη. Οπότε ξεκινάμε, θυμηθείτε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου όσο δεν έχετε κάνει, για να μπείτε έτσι στην όμορφη παρέα μας. Και πάμε! Το κουτί είναι όλο αυτό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχουμε όμως να συναρμολογήσουμε πράγματα. Καλέ, εγώ χωρίς μπουφάνη βγήκα χωρίς τίποτα. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, καλά. Σήμερα τρέχαμε όλη μέρα για τη δουλειά και δεν έχουμε φτιάξει και μεσημεριανό. Είσαι προετοιμασμένος για το τίποτα? Πας τορτίλια. Special. Έχω πει ότι θα ξεκινήσω να φτιάχνω αρκετά γεύματα, δύο ας πούμε φαγητά μαζί για να έχουμε. Δεν έχω προλάβει ακόμα, αλλά το ξεκινήσω και αυτό. Γεια σας! Καλό μεσημέρι! Γεια σας! Νανά! Ζουζούνια, τι φάγατε σήμερα, θυμάσαι? Κοτόπουλο με χιλοπίτες. Κάτι με χιλοπίτες ή καλά, ή ψάρι με χιλοπίτες. Κάτι με χιλοπίτες νομίζω φάγανε. Και το φάγανε όλο. Ούτε στο σπίτι δεν τρώτε όλο το φαΐ. Αριανά, μην κλαψουρίζεις. Πάμε σπίτι. Ναι. Ναι. Νερό. Πάμε τώρα σπίτι, θα πιείς. Τι έμαθες σήμερα στο σχολείο? Έχει, μην θέλω κάμερα, σου λέω. Ναι. Άγγελε. Άνοιξαμε την κάμερα και σταμάτησα γελάει. Ναι, όργανη θα σε πάω, Ριάννα, ναι, όργανη. Πού πήρες πάλι? Πάω στην Ελένη. Δεν τα πάμε καλά. Γιατί? Ωραία, λύσου μόνο σου. Μπράβο, αγόρι μου. Να με διευκολύνεις, μη υποχρέωσες. Κατέβα κιόλας, έλα. Μόνο σου, μιαπ! Γελά, σούπιτος έφυγες. Προχώρα, προχώρα, σπίτι μέσα, προχώρα. Όχι ρε άγγελε, έλα πάρ' το μέσα, πάρ' το μέσα. Πάμε σπίτι, πεινάσαμε κιόλας, έλα, έλα. Έλα άγγελε. Άριελ! Άριελ, πιάστηνε, πιάστηνε. Κοσέμενε, βάλε με πάνω, τώρα, τώρα. Τώρα παιδί μου, έκλειψες τη βάση από την Αριάννα. Κατευθείαν κινητό, στη γιαγιά είχατε κινητό. Για κάτσε κάτω. Μπράβο. Ξανακάνω, σε κοροϊδεύω. Λοιπόν, η κυρία Ελένη θα έρθει τα απογευματάκια, οπότε και εμείς θα κάνουμε ζουλίες τα απογευματάκια και έτσι κι αλλιώς ο Βασίλης θα λείψει για κάποιες ώρες. Γιατί αυτό εδώ, my precious, γιατί αυτό εδώ θέλει συναρμολόγηση. Βλέπετε πόσο τεράστιο είναι, και θα μπει μαζί με την καρέκλα, λέω, δίπλα στο δέντρο. Να δούμε πως χωράει και αν έτσι όπως το έχω σκεφτεί θα κάτσει καλά. Και το σπίτι θέλει μπόλικο σημάζεμα, θα κάνουμε πραγματάκια τώρα μαζί. Τι θα φτιάξω όμως τώρα να φάω, γιατί έχω πεθάνει από την πείνα, δεν έχουμε φάει τίποτα, έχω πιει ένα γάλα από το πρωί. Εγώ θα φτιάξω τώρα, έχω κομμένα έτοιμα λαχανικά αυτά τη σακούλα και θα φτιάξω μια τονοσαλάτα έτσι για γρήγορα. Thank you.
Για να σε δω πιο κοντά. Λοιπόν, αυτή είναι η φόρμα που υποτίθεται το πήρε η μαμά μου το Βασίλη την πρωτοχρονιά. Έχω και φόντο εδώ πέρα, πολύ ωραίο. Την οποία την αλλάξαμε 3 φορές. Τέλος πάντων, ήταν μπλε παντελόνι με ζακέτα φούτερ από το Σκλαβενίτη. Και πηγαίναμε, αλλάζαμε τη φούτερ γιατί ήταν χαλασμένο το φερμουάρ. Δεν τη δοκιμάζαμε εκεί πέρα και ξανά ήταν χαλασμένο το φερμουάρ. Και δεν βρίσκαμε, ξέρω εγώ, ότι δεν βρίσκαμε νούμερα και όλα αυτά. Οπότε πήρε χωρίς φερμουάρ σε μαύρο. Ωραία είναι, αγάπη. Πάμε για ύπνο τώρα. Σε λίγο η Αριάννα τρώει καλαμπόκι και ο άλλος τρώει δημητριακά. Νάνι μετά, ε. Ναι, θα δείξει. Ναι, άντε αγάπη μου, καλή δουλειά. Νάνι. Άντε φιλάκια. Σε περιμένουμε μετά, ε, να το φτιάξουμε. Τι, ό,τι ώρα τελειώσει, δεν με νοιάζει και βράδυ να είναι. Φιλάκια. Λοιπόν, μάλλον θα σας κλείσω τώρα για λίγο. Να προσπαθήσουμε να πέσουμε για ύπνο. Όπα! Πού πας, κοπελίτσα μου. Φεύγει το κορίτσι. Αν κοιμηθούμε, δεν είμαστε και σίγουροι, θα παλέψω καμιά ωρίτσα. Όπα! Να το! Να το! Άντε, φύγε. Και θα σας ανοίξω μετά που θα έρθει η κυρία Ελένη. Ναι, Αριάννα μου, ναι. Ναι, ναι. Λαλά. Ναι, γιαγιά. Λαλά είναι η γιαγιά. Τι φέρατε, κυρία Ελένη? Θα πιω, χτυπήσουμε ένα καφεδάκι. Πάμε και ένα ποντικάκι. Τέλειο. Σωτηρία δεν έχουμε εδώ μέσα. Ποντικάκι από την κάθια, δεν έλεγα ένα καιρό. Τα έφερα. Πήρατε 800 φορές έχετε πάρει από τότε. Όχι, ποντικάκια δεν πάρει. Φέρνατε άλλα, δεν έβρισκε ποντικάκια. Ναι. Οπότε... Αυτά έλεγα, αλλά δεν τα έχεις φάει ποτέ. Ναι, μην χάσω. Αρχίσουμε διατροφή αρχή της χρόνιας. Ναι, θα σταματήσω εγώ, αλλά δεν θα σου φέρνω τίποτα. Έτυχε, ήταν τυχαίο. Τέρμα, δεν ξαναφέρνω. Δεν ξαναφέρνω, λέει. Σας έχω μάρτυρες, θα γελάσουμε πολύ. Ναι, καταγράφετε. Ναι, τέρμα, τελείωσε. Ο μόνος που κοιμήθηκε είναι ο Άγγελος, καμιά ωρίτσα. Ναι. Εγώ με την Αριάννα τίποτα έχω νιστάξει τρελά. Να δω τι θα κάνουμε σήμερα, νιστάζω. Ο Βασίλης, όπως βλέπετε, επέστρεψε και ξαναφεύγει. Ήρθε να εκτυπώσει. Ναι, ναι, βγάλετε τη στρακέτα. Έτρωγε όλο το μεσημέρι, το κορίτσι είχε φάει δύο πορτοκάλια. Δεν πειράζει, ναι. Πορτοκάλια έχει βγει. Θα κάνουμε μπάνιο μετά, θα κάνουμε μπάνιο. Ναι, και ένα πορτοκάλι για στο μαλλί. Απ' την άρια. Λίγο πορτοκαλιά. Πνίγηκε. Με το πορτοκάλι. Έχει κολλάει ολόκληρη. Δεν πειράζει, θα κάνουμε μπανάκι. Ναι, μωρέ, ναι. Τι κάνεις, ο Άγγελος παίζει με τα post-it, έχει παντού post-it. Γελέ, κάνε εδώ τα άγγελα σου, τη γιαγιά. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Ωραία είναι που βρέχει, εμένα μου αρέσει που βρέχει. Τι ήταν αυτό το πράγμα, το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Να βρέξει, έλατε. Να ποτίσουμε και λίγο, θα κάνω φυτό. Δεν έχουμε ποτίσει τίποτα. Ναι, και το παππού. Όπου και στη μύτη πορτοκάλια. Δεν πειράζει. Λελά. Αλλά κοίτα τώρα όμως που βρέχει και δεν μπορούμε να πάμε βόλτα. Τι θα κάνουμε τώρα? Κυρία Ελένη, μας βοηθήσετε να βγάλουμε το δέντρο, γιατί θέλει οδηγίες χρήσης αυτό, να το βάλουμε στη σειρά. Έχετε αυτό το... σακούλες. Έχετε αυτές που σας είχα φέρει. Τις έχουμε κρατήσει σακούλες για το δέντρο, ε. Κάπου επάνω θα είναι. Ναι, σαν χριστουγεννιάτικα, τις έχουμε κρατήσει, ναι. Ωραία, να το βάλουμε. Να το βάλουμε. Να το βάλουμε πάνω έτσι. Το έχω κάνει εγώ στο προηγούμενο σπίτι μία χρονιά. Το κατέβασα έτσι ολόκληρο και τη δεύτερη, την τελευταία πριν φύγουμε, το κατέβασα στολισμένο, άχυρο εντελώς. Το μισό. Ωραία, είναι μεγάλη σακούλα. Ναι, θα το βάλουμε ολόκληρο. Θα το πιάσει ο Βασίλης. Θα το βάλουμε ολόκληρο, γιατί κάναμε 3 ώρες. Και εμείς στη σακούλα και το βάλουμε. Πάνω έχουμε χώρο, το βάλουμε αν δεν ήταν χαμηλό τάβανο. Έχει τα χωστά, πίσω. Ναι, ναι, οκ. Πού πάτε? Βόλτα. Πάτε βόλτα, τι κρίμα! Θα ησυχάσει η μαμά! Έλα! Έλα, 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 έλα. Τώρα τα... Τι τραγουδάς, βρε Αριάννα, κουνιαμπέλα! Έλα! Ναι!
πίτα. Ναι. Και εγώ θα πάρω το δικό μου, Άγγελε. Έλα. Ναι. Πότα. Ναι. Ντροπή σου, Άγγελε. Κάτσε, ναι. Τα μικρά έχουν φύγει, εδώ πέρα και κανένα μισάωρο και... Και εγώ νιστάζω πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σηκωθώ από το γραφείο, να ενεργοποιηθώ μου φαίνεται. Και ανυπομονώ να ανοίξουμε και το κουτί, περιμένω τον Βασίλη πώς και πώς. Τι να κάνω τώρα, κάθομαι εδώ πέρα, δουλεύω λιγάκι να πω την αλήθεια. Άρα το κεφάλι μου δεν λειτουργεί, γιατί δεν μ' άφησε μικρή. Η μικρή πώς αντέχει από το πρωί, η ίδια ώρα ξυπνήσαμε. Απορώ με αυτά τα παιδιά ώρες που το παίρνουν σε ρί από το πρωί ως το βράδυ. Δηλαδή η μικρή μην νομίζω ότι 8-9 η ώρα θα πέσει για ύπνο. Όχι, 10.30 θα την παρακαλάμε για να κοιμηθεί. Σηκώθηκα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμάς η απλόστρα, πούντι, εκεί, δεν αδειάζει ποτέ με τα παιδιά. Με το που αδειάζουν τα άπλυνα, ξαναγεμίζουν με τη μία. Λοιπόν, να δούμε τι φέρει η κυρία Ελένη. Ποντικάκια. Τρελαίνεται η κυρία Ελένη για ποντικάκια. Όχι ότι εμείς πάμε πίσω. Ορίστε, ποντικάκια. Δείξω και εδώ να δούμε πόσο θα αντέξει αυτό. Μου το πήρε στη γιορτή μου ο θείος του Βασίλη. Να δούμε πόσο θα καταφέρει να ζήσει. Αυτό εδώ θα μου ζήσει σίγουρα. Τώρα αυτά τα μικρούλικα. Αχ, ναι. Ήδη αρχίζουν και πέφτουνε. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρουνε. Σας άκουσα, άπαπα, κοιμήθηκε. Στα μισά της τις κούνιες από εκεί. Μα δεν είχε κοιμηθεί. Γι' αυτό, το είπατε. Ναι, ναι. Το wow είναι, ναι, ο σκύλος. Μπράβο, Ριάννα. Πάπα. Κοιμήθηκε. Τι κάνεις, Άρη, να σε φάω ζωντανό. Δεν κατουράμε μες στο σπίτι. Πιάσ' τον, Άγγελε. Τα έχει πάρει ο Άρης γιατί του έχεις βάλει ροζ. Κοριτσίστικο. Άρη. Άρη! Πού είναι Άρη εδώ, Άρη? Ναι, ναι! Άρη και αυτό! Α! Άγγελε, πάρε το παιχνίδι σου! Α! Σε φαγάρι! Καλά, είσαι! Φωτογένεια! Πού είναι η Άριελ? Φάτον, Άριελ, φάτον! Τι είναι αυτό, ατό! Τι είναι ατό! Τι μπα! Για το δώσω κολατάκι! Ή τι σου δώσανε πάλι! Οπ! Η Αριάννα κάνει να είναι, ναι. Έλα, τι θες να κι εσύ, τις την παίρνεις. Α, σκεπάσου, συγγνώμη, έλα, ναι, μα να σκεπαστείς. Για πόση ώρα τη σκεπαστείς, ε. Αι, βολεύεται, για να κάνει μάμ. Ναι, μάμ. Ναι, πάτω, ρε. Με ρωτάτε συχνά. Με το ρωτάτε από κάτω τι απορροπαντικό χρησιμοποιώ, γιατί δεν σας δείχνω σε σούπερ μάρκετ χολ συνήθως, γιατί δεν πετυχαίνω τις φορές που αγοράζω απορροπαντικά. Αυτή τη φορά καταρχήν προτιμώ τις κάψουλες. Αυτή τη φορά έχω πάρει τη Skip, αυτή εδώ, και προτιμώ τις κάψουλες γιατί τι βάζει κατευθείαν στο πλυντήριο, είναι πιο βολικές. Είναι έτσι. Αχ, μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Αν είναι πάρα πολλά τα ρούχα και πάρα πολύ βρώμικα, μπορεί να βάλω και δύο. Αλλά συνήθως μία αρκεί. Και επίσης για μαλακτικό, αυτή τη φορά, γιατί τα αλλάζουμε κι εμείς, μην νομίζετε. Συνήθως παίρνουν Ελενόρα, αλλά τώρα έχουμε πάρει αυτό εδώ πέρα το σουπλίν. Και αυτό πολύ όμορφο. Είναι μερικές φορές που τα ρούχα μυρίζουν και μετά από καιρό που τα έχω στο ντουλάπι, στην ντουλάπα. Αλλά. Λέω πιο μαλακτικό ήταν τότε που χρησιμοποίησα και δεν θυμάμαι, γιατί τα μπερδεύουμε κι εμείς. Αλλά και αυτά είναι καλά, δηλαδή τα χρησιμοποιώ αρκετές μέρες, είναι ωραία, δοκιμάστε τα αν θέλετε. Αλλά για κάψουλες, αν δεν χρησιμοποιείτε κάψουλες, είναι πολύ γλυκές. Δοκιμάστε τις. Τι κάνεις, μωρέ, τι κάνεις. Βάλε κι εσύ μέσα. Βάλε κι εσύ. Βράλε και βάλε μέσα. Έλα και λινώ. Θα μαζέψουμε όλα. Βάλε και εσύ.
Παππού, τα γελάκια. Του βάζετε γελάκια, παιδιά, κοίτα. Μπράβο, Αγγελίνο, ας τα βάλουμε στο κεφάλι, ε. Εντάξει. Θα κάνουμε. Θα φάμε τώρα ποντικάκι. Παιδιά, τελειώσαμε. Βγάλαμε το δέντρο, τελείωσε. Άδειασε η γωνιά μου. Τώρα θα σκουπίσω. Και έρχεται ο Βασίλης να μας ανοίξει το κουτί. Θα ανοίξω το κουτί και μετά θα σας κλείσω, γιατί έχουμε να κάνουμε και μπανάκι. Να κάνουμε μπανάκι τα μωρά, γιατί αύριο έχουμε σχολείο και έχουν ιδρώσει. Εδώ τα παιδάκια. Να τελειώσω σκούπα, θα μας πάει τα πόδια σκούπα. Νομίζω άκουσα πόρτα χειρόμενη. Κάποιος ήρθε, κάποιος ήρθε. Ποιος είναι? Άριελ, ποιος είναι? Τσα! Κορνάρι κάλλης. Ωχ, αχ, τα γόρι μου. Ξυπόλυτος. Λοιπόν, η γωνιά προς το παρόν είναι έτσι. Το μόνο που δεν έβγαλα είναι αυτά τα λαμπάκια. Που μου αρέσουν, τα θέλω λίγες μέρες ακόμα. Δεν έχω δικαιολογία. Πράσινο. Κάνουμε μάτια πρώτα. Μουά. Α, κι εγώ. Λοιπόν, πήγαμε την κυρία Ελένη να μείνει. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Χρειάστηκε ο Βασίλης να βάλει τα μεγάλα μέσα, της οποία θα παραγγείλουμε σουβλάκια. Αλλά τα κατάφερε. Τα μικρά, όπως βλέπετε πίσω, ήταν για μπάνια να έχουμε την ησυχία μας. Τα βλέπουμε. Η ανάγκη του σουβλάκιου. Ναι, 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 η ανάγκη του σουβλακίου εννοεί. Και τώρα τι θα κάνουμε, αγάπη μου, θα πάμε τα πράγματα πάνω. Πού είσαι, σε έχασα. Περιμένατε. Πώς θα το κουβαλήσουμε τώρα, ένα θα τα. Θα τα δίνει στον άλλο στη σκάλα. Ανέβα. Είναι δύσκολα, είναι βαριά. Και μετά θα φτιάξουμε. Θα ανοίξουμε το κουτί έκπληξη. Να δείτε τι πήραμε. Ξέχασα το σημαντικότερο. Έχουμε και ποντικάκια. Πού είσαι? Τη μεγάλη ώρα που περίμενα εγώ πιο πολύ από όλους. Να ανοίξουμε το κουτί. Ήδη θα καταλάβατε τι είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, παιδιά, το ανοίξαμε. Για όσοι δεν το καταλάβαν ακόμα, πήρα διάδρομο γυμναστικής. Το βγάζουμε έξω το κουτί. Κατευθείαν, πέρα. Δεν είναι σε κομμάτια. Όχι. Είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν φαντάζεστε πόσο βαρύς. Είναι το μεγαλύτερο unboxing που κάνω σε αυτό εδώ το κανάλι. Τι άλλο.
πιο μεγάλο, θα μπορούσαμε να πάρουμε. Αλλά αυτή την περίοδο, παιδιά, που είμαστε σε καραντίνα, νομίζω ότι αυτό το μηχάνημα μου χρειάζεται πιο πολύ απ' όλα. Απλά ευχηθείτε μου να μην καταλήξει κρεμάστρα. Αν και εμένα μου αρέσει ο διάδρομος, οπότε δεν το διάλεξα τυχαία. Εμένα μου αρέσει πολύ να κάνω περπάτημα, μου αρέσει πολύ να κάνω διάδρομο και στο γυμναστήριο μπορούσα να κάνω και μισή και μία ώρα. Οπότε θεωρώ θα τον αξιοποιήσω. Με γεια μας! Με γεια μας! Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται για διάδρομο, θα σας αφήσω τα στοιχεία από πού τον πήρα. Είναι ένας διάδρομος για περπάτημα ή και ένα ελαφρύ τρέξιμο, νομίζω ότι ο Βασίλη μας κάνει. Δεν είναι από τους πολύ ακριβούς. Θα σας αφήσω όμως από κάτω το μοντέλο και από πού το πήρα, γιατί κάνουν και άτοκες δόσεις και από όλα. Όποιος θέλει και όποιος ενδιαφέρεται, γιατί έκανα την ερευνά μου για αυτό το στυλ διαδρόμων και νομίζω ότι έκανα μια σωστή επιλογή. Οπότε όποιος θέλει, αν θέλει να αποφύγει όλη αυτή την έρευνα που έκανα, μπορεί να κοιτάξει αυτό το μοντέλο που πήρα εγώ. Λέω, θα έρχομαι, θα κάνω και εγώ διάδρομο. Εννοείται. Θα παίρνω αγκαλιά και την Αριάννα να έχω βάλει. Α, πολύ ωραία, ναι. Με την Αριάννα θα κάνετε πάρα πολύ διάδρομο. Πάμε, τα βγάλουμε. Ναι. Ζουζούνια! Έλα, ζουζούνια! Ωπ! Μια χαρά είναι το περπάτημα. Πώς φαίνεται? Κανονικός διάδρομος, παιδιά. Απίστευτο ότι το έχουμε στο σπίτι. Τι κάνετε εκεί? Αριάννα! Έλα, κοπέλα μου, λίγο! Τι κάνεις, θα φύγεις! Ναι, θα ανέβω κι εγώ, θα έρθω! Θα έρθω κι εγώ! Μαμά! Έρχομαι! Ωχ, έλα, πέσουμε μαζί! Ωχ! Περπάτα, μπροστά, 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 κοίτα, μπροστά! Πιάσου, πιάσου, περπάτα! Μπράβο, Άγγελε! Πάμε, πάμε, έλα, μπράβο! Εσύ κάνει μαλλί πηδηχτά, κάνεις Αριάννα. Μπροστά, μπροστά και θα πέσει με την Αριάννα. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, άδεια σε όλο εδώ, τα πήγαμε όλα πάνω. Ο διάδρομος δεν είναι κάτι ευπαρουσίαστο, αλλά τουλάχιστον ψιλοβολεύτηκε εδώ πέρα, βρήκε το χώρο του. Και ξεκινήσαμε λίγο άσχημα, έχω στο πρόγραμμα να κάνω και διατροφή, αλλά... Το διάδρομο δεν το πήρα για γυμναστική, για να χάσω βάρος. Το πήρα επειδή καθόμαστε πάρα πολλές ώρες. Δεν έχω δυνατότητα να περπατάω κάθε μέρα και το έχω πάρα πολύ ανάγκη τόσο καθεσιώς της, τώρα αυτή την περίοδο. Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάνε τα πόδια μου. Μπορώ να πηγαίνω περπάτημα μόνο το πρωί γιατί είναι χειμώνας. Ενώ το προηγούμενο lockdown πηγαίναμε καθημερινά περπάτημα και απόγευμα. Τώρα δεν μπορώ να πηγαίνω πιο απόγευμα και το πρωί έχουμε τις δουλειές μας. Οπότε άρχισα να πονάει λίγο όλο μου το σώμα και γι' αυτό ήθελα να πάρω ένα τέτοιο πράγμα. Καλέ, σκυλάκι, εσύ τι του κάνατε του παιδιού? Τι κοτσίδι είναι αυτό? Ούτε άριο δεν έχει τέτοιο. Πήγαινε έτσι στον μπαμπά αυτό, πήγαινε έτσι να κάνει νάνι. Εδώ ρε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σήμερα θα σας αφήσουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά σε αυτό το βίντεο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Έχουμε καθίσει, τρώμε, βλέπουμε την ταινιούλα μας. Ελπίζω και εσείς έτσι να περνάτε ωραία. Θυμηθείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου πριν φύγετε. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.